Τα λέω αυτά γιατί μπορεί πολλοί συνάδελφοι να μην γνωρίζουν ακόμα καλά την λειτουργία του Δήμου, σε λίγο καιρό την γνωρίζουν και θα δουν ότι για να πάει μπροστά ο Δήμος θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Εγώ μόνο ειλικρινά μιλάω και θεωρώ, σαν Βασίλης Αντίδης, είμαι υπεύθυνος και των λόγων και των πράξεων. Έτσι λειτουργήσα στην αντιπολίτευση και τον ένα χρόνο που έκανα Δήμα. Επισημαίνω κάποια πράγματα τα οποία είναι αποδεικτέα αυτά για τον εγγράφο. Όχι να κάνω αντιπολίτευση για αντιπολίτευση και δεν θέλω να το κάνω αυτό. Το θέμα των απευθείας αναθέσεων και πώς αυτές γίνονται βρέθηκε καμιά φορά στο επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη φορά στη Δημοτική Επιτροπή. Ο Βασίλης Χρυσανθίδης δήλωσε πως κάποια θέματα η Δημοτική Αρχή τα σήκωνε προεκλογικά, αλλά τώρα πρέπει να έρθει αντιμέτωπη με αυτά. Ο Δήμος Ερών με απευθείας ανάθεση αγοράζει χρώματα τα οποία έχει ανάγκη, με τον Βασίλη Χρυσανθίδη να επισημαίνει πως ξέρει πολύ καλά γιατί γίνεται αυτή η απευθείας ανάθεση. Είναι θέματα δηλαδή τα οποία θεωρώ ότι τα σήκωσε η Δημοτική Αρχή και έρχεται τώρα και κάνουμε τα ίδια. Έτσι. Λοιπόν, έτσι δεν θα λειτουργήσει. Καλώς. Αλλά τουλάχιστον να είμαστε ειλικρινείς εδώ πέρα και να μπορέσει να προχωρήσει ο Δήμος. Αλλιώς το να ρίχνουμε λάσπη συνεχώς και να κάνουμε τα ίδια. Αν εμείς κάναμε λάθος τότε, και μιλάω για τον τελευταίο χρόνο που ήμουν εγώ και τα προηγούμενα τρία χρόνια, ξέρει κύριε Μετλιάνκα πού τοποθετούμασταν αρνητικά, πού δεν τοποθετούμασταν και ξέρουμε η Δημοτική Αρχή το πώς τα θέματα με τις παρεμβάσεις μας γυρίσαμε πίσω και τα δέχτηκε η Δημοτική Αρχή και τα έφερε μετά τροποποιημένα, γιατί υπήρχε ένας καλός διάλογος και μια καλή συνεργασία. Τα λέω αυτά γιατί το ίδιο θέλουμε και σε αυτή τη Δημοτική Αρχή και πάνω απ' όλα μας πει ο Συνεργός Λαός για να πάει ο Δήμος μπροστά. Και έχει και μία ανάθεση, την οποία, και το ξέρω ξεκάθαρα, τι γίνεται, έχει κάνει μία ανάθεση, η κυρία Μπάρμπα έχει υπογράψει, για τον κύριο Ρίζο για χρώματα. Λοιπόν, ξέρω ότι αυτή η ανάθεση είναι για να πληρωθούν κάποιες υποχρεώσεις για κάποια είδη που έχουν πάρθει. Δεν το βάζω παρακάτω, σας λέω όμως, είναι έτσι. Θα το δείτε και αν δεν είναι έτσι, εγώ θα κάνω έγγραφο και προς την αποθήκη και προς την επιτροπή παραλαβής και προς τον κύριο Ρίζου ότι αυτά τα οποία θα δίδει ότι είναι έτσι. Ξέρω όμως ότι δεν είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως το λέω αυτό για να σας δείξω ότι πολλές φορές σε μία μελέτη λέμε διάφορα είδη τα οποία γράφουμε και υπάρχει σύμβαση, αλλά στην πορεία δημιουργούνται τόσα προβλήματα που πολλές φορές αντί να πάρουμε χαρτί παίρνουμε στυλό. Αυτό δεν είναι κακό. Έτσι γίνεται και λειτουργεί ο Δήμος. Και το να προμηθευόμαστε χωρίς σύμβαση δεν είναι κακό, ούτε είναι παράνομο όταν γνωρίζουν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών, ο αντιδήμαρχος και η δήμαρχος. Κανένα πρόβλημα. Έστε λειτουργήσει ο Δήμος. Λίγο αργότερα και με αφορμή θέμα που αφορούσε τριήμερο πρόγραμμα και φιλοξενία των συμμετεχόντων, η συζήτηση συνεχίστηκε για το τι είναι στα όρια της απευθείας ανάθεσης και τι δεν είναι. Ένα ολόκληρο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι τριήμερη συνάντηση, θα πρέπει να τους φιλοξενήσουμε. Τα έξοδα βέβαια διαμονής των εταίρων καλύπτονται από δικούς τους κωδικούς, αλλά τα έξοδα διεξαγωγής των ημερίδων, των συναντήσεων, το λεωφορείο το οποίο θα τους μεταφέρει από το αεροδρόμιο στις ΣΕΠ. Αυτό το ποσό αφορά για ένα χρόνο. Για την υλοποίηση του έργου αυτά. Μήπως τον χρόνο θα έχουμε άλλα 18, 8, 15 για παραγή ψηφιοπλασιακά. Δεν νομίζω στον κωδικό υπάρχουν τα διπλάσια από ποσά. Το έχει θυμάμαι να σας πω. Και η διαδικασία του εξωτερικού. Είναι στο όλες τις αυτές, δεν είναι παρά. Θεωρώ, μήπως είναι το ίδιο πρόσωπο, είναι για ένα χρόνο αυτό και τον χρόνο θα έχουμε πάλι το ποσό αυτό. Ωραία, το είπατε, θα γίνει με προσφορές και με... Εμείς είμαστε ελεύθεροι σε αυτό το πρόγραμμα. Συγγνώμη. Ή δεν είμαστε σε αυτό το πρόγραμμα. Φωτιά στη συζήτηση έβαλε η τοποθέτηση του Σπύρου Μισηρλίου, ο οποίος ανέφερε πως θα πρέπει οι αυριανιστές και οι αυτόκλητοι εισαγγελείς να καταλάβουν πως ο Δήμος χωρίς απευθείας αναθέσεις δεν δουλεύει. Και λέω λοιπόν ότι οι αυτόκλητοι εισαγγελείς που κάποτε που πάντα υπάρχουν και οι αυριανιστές παίρνουν τις απαντήσεις τους για το πώς λειτουργούν οι Δήμοι. Ναι, να σας πω κάτι. Είχαμε πει από πάντα, λέγαμε μάλλον, ότι η απευθείας ανάθεση είναι ένα εργαλείο. Αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση αυτού του μέσου. Δηλαδή, όταν το ποσό είναι 18.000 και όταν το ποσό είναι 400.000, υπάρχει και όταν είναι 10 εκατομμύρια, υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ όλων αυτών.
Έτσι δεν είναι. Κύριε Μισελή, μα δεν το είπα για εσάς. Μα με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Ποτέ δεν χρησιμοποιούσα έκφραση για εσάς αυριανιστές, ούτε αυτό που σας αγγελίζω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξεχάστε το. Για το να αναφέρετε εδώ πέρα, για ποιον το λέτε. Αναφέρω σε σχέση με. Ποτέ δεν είπαμε ότι οι χρυσές αναθέσεις είναι παράδειγμα. Ποτέ δεν είπαμε ότι οι χρυσές αναθέσεις δεν είναι παράδειγμα. Σωστή είναι και πάρα πολύ σοβαρή. Το θέμα είναι κατά πόσο καταφεύγουμε σε αυτή τη διαδικασία και γίνεται, αν τυχόν γίνεται κατάχρηση αυτής της διαδικασίας και κατά πόσο γίνεται κάποια προσπάθεια να πετύχουμε πάντοτε καλύτερες τιμές και αποτελεσματικότητα. Ο δε Βασίλης Χρυσανθίδης υπενθύμησε στη Βαρβάρα Μητλιάγκα ότι κάποτε, όταν ήταν στην παράταξη του Στέφανου Φωτιάδη, μαζί κοροϊδεύαν τον κύριο Χρυσάφη για τις απευθείας αναθέσεις και η ίδια τώρα που ανέλαβε καθήκοντα έφτασε να κάνει απευθείας ανάθεση και με 1% έκπτωση. Αναφέρθηκε δε κατά τη συζήτηση πως μέσα σε 2 μήνες η Δημοτική Αρχή της Βαρβάρας Μητλιάγκα κατάφερε να κάνει σχεδόν 150.000 ευρώ απευθείας αναθέσεις. Με μηδέν προσφορά, του δίνει με μηδέν προσφορά. Αν τα έκανε ο Χρυσάφης για να του δίνει προσφορά, με μηδέν προσφορά ή με 1% κατηγορούσατε, τότε κατηγορούσαμε. Να δω, μεταξύ μας, δεν κρυβόμαστε. Κατηγορούσαμε τις αναθέσεις ότι δεν ανέκπτωσε 1%. Έρχεστε το λοιπόν εσείς. Και πάλι δίνουν 1% ας πούμε, ή με 0%. Αυτό. Όσο αντιπολίτευση, εκείνος το οποίο πάντοτε επισήμανα ήταν η προσπάθεια καταφυγής σε απευθείας αναθέσεις και πολύ μοναδικό ποσό με άλλες κατεπίγουσες διαδικασίες. Μαζί όταν ήμασταν δεν είχαμε να νομίζω ότι η αποφάση μαζί τα λέγαμε. Μία ερώτηση επί του προπολογισμού. Πόσο της εκατό είναι το όριο των απευθείας αναθέσεων? Είναι διαφορετικά. Είναι το τεχνικό πρόγραμμα. Άλλο το τεχνικό πρόγραμμα, άλλο το παρακείμενο. Στην παροχή υπηρεσία και στι προμήθειε δεν ξέρω, δεν υπάρχει ποσοστό. Στην τεχνική υπηρεσία υπάρχει. Και το αποτέλεσμα είναι. Εγώ δεν ήμουν. Εγώ είμαι τελευταίο χρόνο. Πάμε να βρεθούμε. Λέω δηλώσει. Έστειλα και εγώ σε σχέση με του αυτόκριτου εισαγγελεί. Και η κυρία Δήμαρχο, πολύ πολύ κακό, ήταν αδύνατο για μένα να μπορώ να φέρω τέτοια έκφραση να παίρνει στην κυρία Δήμαρχο μπροστά τη. Μόνο χαίρομαι. Άρα το λέτε για εμάς. Για ποιον το λέτε? Το λέτε σε εμάς. Αφού το λέτε εδώ μέσα, εμείς είμαστε πάνω. Σας εξήγησα, δεν ακούσα την προηγούμενη σου παρουσία. Επειδή η συνεδρία είναι δημόσια παρουσία τηλεοπτικών μέσων. Το λέτε στο κοινό. Έστειλα στους αυτόχρονους τους εγγυλές. Για το κοινό. Είστε εσείς αυριανιστές και αυτόχρονους εγγυλές. Εγώ είμαι εκεί πέρα.